Την αλλαγή στρατηγικής στο θέμα του τουρισμού υπερθεμάτισαν όσοι συμμετείχαν στην ειδική συνεδρίαση που διοργάνωσε το τοπικό διαμέρισμα της Περαίας. Στο περισσότερος κόσμος δεν θεωρώ ότι είναι ένας ιδιαίτερος στόχος. Με ποια έννοια το λέω για να μην παρεξηγηθώ. Ούτως ή άλλως θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Είχαμε και πέρσι. Το θέμα είναι να φέρουμε έναν κόσμο ο οποίος να είναι πιο ποιοτικός, με την έννοια του να μπορεί πραγματικά να καταναλώσει, για να δώσει μια προστιθέμενη αξία εδώ στην προσπάθεια που κάνουν τα μαγαζιά. Μέχρι στιγμής έχουμε ένα κοινό, οι περισσότεροι εκ των οποίων απλά εδώ μας αφήνουν τα σκουπίδια τους και φεύγουν. Άρα δεν νομίζω ότι έχει αξία να συνεχίσουμε να στοχεύουμε εκεί πέρα. Έχει χάσει το χαρακτήρα της η περιοχή. Έχουμε μπερδευτεί, έχουμε στοιχεία μεγαλούπολης, ενώ στην ουσία δεν είμαστε. Έχουμε μια υπέροχη παραλία, έχουμε πάρα πολύ άνεση χώρου στην παραλία μας, πολύ ωραία νερά, καθαρά νερά. Ο κόσμος το έχει υποτιμήσει, έχει υποτιμήσει την περιοχή, την απαξιώνει και τα προβλήματα διωγγώνονται συνεχώς. Έχει αφηθεί η περιοχή στην τύχη της και δεν υπήρξε ποτέ ένας ευρύτερος στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης και προώθησης και προβολής της περιοχής. Δεν μπορώ να το πούμε ότι έχει έλλειψη ταυτότητας η περιοχή της Περαίας, αλλά λόγω της μεγάλης αύξησης της οικοδομικής που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορούμε να πούμε ότι η Περαία είναι τουριστική περιοχή, είναι μια αμιγώς περιοχή για κατοικία, για μόνιμη κατοικία. Οι πρώην δημοτικές ενότητες οι οποίες συνενώθηκαν έχουν σημαντικές διαφορές μαζί, μεταξύ τους σαν οικονομίες, έχουν και πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα εύλογο, ούτως ώστε να παντρέψουμε τα κοινά και τα οποία έχουμε και να μπορέσουμε να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τις διαφορές, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα που έχει κάθε πρώην δημοτική ενότητα. Ακούστηκαν αρκετές προτάσεις και ιδέες για την προσέλκυση κόσμου το καλοκαίρι στο Δήμο Θερμαϊκού και ειδικότερα στην Περαία. Υπάρχουν πλάνα τα οποία μπορούν να δρομολογηθούν σε βάθος χρόνου και χρειάζονται μελέτες και χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως και ενέργειες που κατά τη γνώμη μας μπορούν να γίνουν άμεσα και να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Εμείς πιάνουμε από τα απλά θέματα, δηλαδή καθαριότητα, να υπάρχει καθαρή παραλία, να υπάρχει σωστή συμπεριφορά από τους μαγαζάτορες. Αυτά είναι τα πρώτα που πρέπει να κοιτάξουμε, ας πούμε, σαν δημοτική κοινότητα. Τα μακρόπνοα σχέδια καλά είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτή την εποχή περνάμε και μια κρίση και δεν υπάρχουν χρήματα και αυτά, ας τα αφήσουμε σε δεύτερο. Θέλει ένα πλάνο επικοινωνιακό, ένα πρόγραμμα το οποίο θα το συζητήσουμε και με τους επαγγελματίες, θα το διαμορφώσουμε, πρέπει να το προσαρμόσουμε βέβαια σε επίπεδο όλου του Δήμου, να δούμε τελικά τι budget μπορούμε να διαθέσουμε. Είπαμε ότι ο Δήμος έχει διαθέσιμο ένα ποσό της τάξης 15.000, να δούμε πώς αυτό θα μπορούσαμε να το αυξήσουμε και ανάλογα με τα λεφτά τα οποία θα έχουμε διαθέσιμα θα κάνουμε και το πλάνο που απαιτείται. Με εκδηλώσεις από συλλόγους πολιτιστικές, υπάρχουν πολλά συγκροτηματάκια τα οποία μπορούν να λάβουν χώρα έτσι κατά μήκος της παραλίας χωρίς να κοστίζουν. Μπορεί αυτό να είναι ένας τρόπος για να προσελκύσει κάποιους επισκέπτες. Υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν οι άνθρωποι, θέλει λίγο οργάνωση για να υλοποιηθούν κάποια πραγματάκια. Η συζήτηση για τον τουρισμό ήταν μια πρωτοβουλία του τοπικού συμβολίου διαμερίσματος Περαίας, εισάγοντας τις ειδικές μηνιαίες συνειδριάσεις, κάτι μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. Σαν δημοτική κοινότητα πήραμε μια ομόφωνη απόφαση κάθε μήνα να βάζουμε ένα θέμα ξεχωριστά. Οι ειδικές μηνιαίες ανοιχτές συνεδριάσεις, όπως είναι και οι κανονικές συνεδριάσεις, με ένα συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή να καλούμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τους προέδρους, φορείς, συλλόγους, σωματεία της περιοχής μας και πάω σε ένα συγκεκριμένο θέμα να αναπτυσσόμαστε, να ανταλλάσσουμε ιδέες, προβληματισμούς και να βρίσκουμε λύσεις. Θα συνεχίσουμε μετά με άλλα θέματα όπως έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό και το πολεοδομικό, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και μακάρι να φτάσουμε.